Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι. Σήμερα βιντεοσκοπώ με μια καινούργια κάμερα και θα δούμε αν σας αρέσει αυτή περισσότερο ή μια ακόμα που έχω πάρει. Να μου πείτε τη γνώμη σας. Επίσης θα μου πείτε αν σας αρέσει περισσότερο με αυτό το φωτισμό που έχω ξεκινήσει ή αν σβήσω τα φώτα αυτά με αυτό το φωτισμό. Νομίζω αυτός ο φωτισμός είναι και πιο φυσιολογικός, αλλά δεν φαίνονται τόσο καθαρά τα χρώματα. Τέλος πάντων, σήμερα το βίντεο, ας βάλουμε περισσότερο φωτισμό, σήμερα το βίντεο έχει να κάνει με τα αγαπημένα Νοεμβρίου, είναι αρχές Δεκέμβρη και έχω 4 προϊόντα να σας δείξω που μέσα στο Νοέμβριο τα χρησιμοποίησα πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω από ένα προϊόν το οποίο είναι προϊόν περιποίησης προσώπου και σώματος και είναι το Fissan Bagnetto, είναι με την αντλία το μεγάλο μπουκάλι. Έχει 500 ml εδώ μέσα. Είναι αυτό που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μπάνιο τα μωράκια. Κοστίζει νομίζω 8 ευρώ, 8,5 ευρώ για 500 ml. Και το χρησιμοποιώ για να ξεβάφουμε, για να πλένω το πρόσωπό μου. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και πάρα πολύ ευχαριστημένη, γιατί όταν δεν φοράω πάρα πολύ make-up, δηλαδή όταν δεν φοράω κάτι αδιάβροχο ή eyeliner ή μάσκαρα, αφαιρεί το make-up πάρα πολύ ωραία και αφήνει το δέρμα μου ενυδατωμένο. Επίσης το καλό είναι ότι δεν περιέχει sodium lauryl sulfate, που είναι ένας πάρα πολύ δυνατός, ένα δυνατό ας πούμε σαν σαπούνι, και δεν είναι πάρα πολύ μαλακό στην επιδερμίδα και το συστήνω ανεπιφύλακτα για όλους, επειδή είναι και οικονομικό και πολυβολικό με την αντλία για να ξεβάφεσαι και δεν κάνει κακό, είναι πάρα πολύ καλό. Δεύτερο αγαπημένο Νοεμβρίου είναι ένα παλιό μου άρωμα, το Hypnose της Lancôme, το οποίο όπως βλέπετε το έχω σχεδόν τελειώσει, μου αρέσει πάρα πολύ για το χειμώνα αυτή η μυρωδιά. Έχει αρχίσει το χρώμα του να μην είναι το χρώμα που ήτανε, επειδή το έχω αρκετό καιρό, και γι' αυτό το λόγο σκέφτηκα ότι καιρός είναι να τελειώσω αυτό το μπουκάλι, να πάρω ένα καινούριο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο άρωμα, είναι γοητευτικό, έχει ας πούμε, είναι κάπως ανατολίτικο, κάπως γλυκό, αλλά δεν είναι από αυτά τα φτηνά τα αρώματα, δηλαδή πραγματικά είναι πολύ ωραίο άρωμα. Συνεχίζουμε μετά πάλι σε κάτι σε στυλ άρωμα, αλλά αυτό είναι άρωμα χώρου. Είναι το Sleep Therapy της Avon. Είναι ένα σπρέι χώρου που στο φυλάδιο λέει το ψεκάζουμε για έναν ελαφρύ και ωραίο ύπνο. Πραγματικά αυτό εδώ το πράγμα μυρίζει πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ χαλαρωτικά και το ψεκάζω, όπως βλέπετε, έχει μείνει το μισό. Το ψεκάζω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ στο δωμάτιο, όχι γιατί να μου προκαλέσει πνηλία, αλλά γιατί πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά, δηλαδή μου σχοβολάει το δωμάτιο. Και οι ξαδέρφες μου επίσης ήθελαν να τις παραγγείλω ένα τέτοιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, κορίτσια, να το δοκιμάσετε. Τέλος, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με περιποίηση, αλλά είναι ένα από τα αγαπημένα προϊόντα του Νοεμβρίου, είναι ο αφρός, ο Silly Bank, που βγήκε τώρα πρόσφατα με αυτό το στόμι. Πατάς από εδώ και βγαίνει αφρός. Είναι δραστικός αφρός για μπάνιο και για πολύματα σαπουνιού, βρωμιά, άλατα και πολύματα σαπουνιού. Αυτό είναι πάρα πολύ βολικό, αν και είναι λίγο ακριβούτσικος και τελειώνει σχετικά γρήγορα. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί μπορείς να καθαρίσεις το μπάνιο σου χωρίς να λερώσεις τα χέρια σου. Δηλαδή από μακριά ψεκάζεις και πάει παντού, σαν αφρός δηλαδή διαχέεται παντού και δεν χρειάζεται να τρίψεις τίποτα με το σφουγγάρι, το αφήνεις 2 με 3 με 4 λεπτά, ξεπλένεις και λαμποκοπάει ο τόπος, στον νηπτήρα πάρα πολύ βολεύει, στην τουαλέτα πάρα πολύ, αλλά κυριότερα στο μπάνιο. Εγώ το χρησιμοποιώ συνέχεια, έχω ένα πάντα μες στο μπάνιο μου και πραγματικά επειδή εμένα με έχει σώσει, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου να μυρίζουν χλωρίνες στα χέρια μου, πραγματικά καθόλου, και δεν θέλω και να πολύ φοράω γάντια. Οπότε η καθαριότητα γίνεται μέσα στο μπάνιο μέσα σε 4 λεπτά με αυτό το πράγμα, πάρα πολύ γρήγορη και πολύ εύκολη. Αυτά ήταν τα αγαπημένα του Νοεμβρίου, κορίτσια. Σχόλια αν θέλετε, γραφτείτε. Και όσον αφορά για τα σχόλια που έχετε αφήσει για το πλέξιμο και για τα άλλα θέματα, θα επανέλθω, Δημήτρη, στα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και γεια σας!